όλοι μαζί του satisfaction των Rolling Stones. Λοιπόν, είναι η τελευταία εκπομπή για το 2016 του Radio Arvilla και σας είπαμε ότι έχουμε μια ανακοίνωση να κάνουμε σχετικά με το Radio Arvilla. Η απόφαση αυτή είχε πάρθει από το τέλος της προηγούμενης σεζόν. Απλά για να μην φάμε πολύ ξύλο από την αρχή αυτή τη σεζόν, είπαμε να το ανακοινώσουμε τις γιορτές που οι άνθρωποι είναι έτσι και λίγο πιο. Υπάρχει αγάπη και αλληλεγγύη. Υπάρχει αγάπη και αλληλεγγύη. Είχαμε πάρει λοιπόν μία απόφαση, γιατί έτσι νιώθουμε πλέον ότι την εβδομαδιαία μετάδοση της εκπομπής θα την αλλάξουμε κάπως. Υπάρχει μια πιο. Πώς να το πούμε, ευγενικά. Θα την όχι, πιο συχνή, όχι πιο συχνή, ναι. Το αντίθετο. Βάει το μυαλό σας. Το αντίθετο. Καταρχήν να διευκρινίσουμε, γιατί οι άνθρωποι να μην ακούνε άδικα τα παράπονά σας, ότι σε καμιά περίπτωση δεν είναι απόφαση του Αντένα αυτό. Αντιλαμβάνεστε ότι ο Αντένα, αν μπορούσε και κάθε μέρα να έχει Radio Arvilla, θα ήταν χαρά τους. Αντιθέτως, μόνο να τους ευχαριστήσουμε μπορούμε, γιατί σέβονται και κατανοούν πόσο δύσκολη είναι όλη αυτή η ιστορία και κατανοούν την απόφασή μας για να μειώσουμε λίγο την συχνότητα. Επίσης, μπορεί να φαίνεται τρελή απόφαση με αυτή την αποδοχή, αυτές τις τηλεθεάσεις εκπομπής, αλλά πιστεύουμε ότι η στιγμή που πρέπει να γίνει κάτι τέτοιο είναι τώρα. Νιώθουμε ότι πρέπει να μειώσουμε λίγο τη συχνότητα της εκπομπής. Οπότε όταν θα επιστρέψουμε μετά τον Ιανουάριο, δεν θα είμαστε σε εβδομαδιαία βάση. Θα είμαστε μια φορά το μήνα ή δύο φορές το μήνα. Αυτό ακόμα και εμείς οι ίδιοι δεν το έχουμε αποφασίσει 100%. Θα κάνουμε τα χτυπήματα όποτε πρέπει και ίσως με ένα ερωτηματικό δημιουργήσουμε κάποιο άλλο πρόγραμμα που μπορεί, αλλά αυτό δεν είναι ούτε αποφασισμένο ούτε κάτι τελεσίδικο. Το κυριότερο είναι ότι θα ερχόμαστε όπως πρέπει, εκτός από το όταν πρέπει και όπως πρέπει. Ναι, απλά νιώθουμε ότι θέλουμε να κρατήσουμε αυτή την εκπομπή για πολύ καιρό ακόμα με τον πύχη έτσι ψηλά και για να γίνει αυτό, γιατί είναι μια υπόθεση πραγματικά πιστέψτε μας πολύ πολύ δύσκολη, έχουμε πάρει αυτή την απόφαση και την ανακοινώνουμε σήμερα και έτσι λέμε λοιπόν καλές γιορτές, έχετε όλοι μας την αγάπη. Σε έναν παράξενο κόσμο που ζούμε, καλές γιορτές. Συνεχίζετε να στηρίζετε το χαμόγελο του παιδιού στο 19.